Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Μακή. Τώρα, κύριε Καναθανασόπουλε, διαβάζοντας την ανακοίνωσή σας για το καλάθι του νοικοκυριού, δεν σας ενθουσίασε κιόλας. Το λέω χαριτολογώντας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, παρακολουθώντας και την εκπομπή σας, τα είπατε κι εσείς με πολύ γλαφυρό τρόπο. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς το θεωρούμε ότι είναι ένας εμπαιγμός κυβερνητικός, γιατί αφορά αφενός με μια εθελοντική συμφωνία της κυβέρνησης με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε κάποια προϊόντα απλά να πουλούνται σε κάποιες τιμές συγκρατημένων ανατιμήσεων, και ενώ όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίζουν να κρυβαίνουν χωρίς καμία απολύτως συγκράτηση. Και από αυτή την άποψη το μέτρο αυτό δεν διασφαλίζει ούτε φτηνά, αλλά πολύ περισσότερο το επαρκή προϊόντα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Και σε θέλουμε στην εισαγωγή στο ένα σούπερ μάρκετ αυτή τη τιμή, για το γάλα, στο άλλο διαφορετική. Θα πρέπει τώρα να ψάχνει για το κάθε προϊόν που θέλει να αγοράσει κάποιος, να γυρίζει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, και που βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Τώρα για εσάς η λύση, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι η μείωση του ΦΠΑ. Κοιτάξτε, για εμάς η λύση ποια είναι. Καταρχάς πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα, τα διάφορα ημίμετρα που προτείνονται από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα, δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική αιτία του προβλήματος. Γιατί υπάρχουν η ακρίβεια. Εμείς λέμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ούτε εισαγόμενη, ούτε εγχώρια απλά και μόνο. Είναι ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με πολιτικές που είχαν ακολουθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθούν να συνεχίζονται και τώρα. Οι πολιτικές δηλαδή που θυσιάζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στη βομό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών. Εντάξει, έχει μεσολαβήσει και ένας πόλεμος βεβαίως. Προσέξτε, ο πόλεμος επιδείνωσε την κατάσταση. Αλλά για την ενέργεια, να σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πάλι ενεργειακή φτώχεια. Είχαμε και πάλι κομμένα ρεύματα σε νοικοκυριά, λαϊκά νοικοκυριά. Γιατί ακριβώς διαμορφώνεται ένα μείγμα πολύ ακριβό, αυτό το μείγμα της πράσινης μετάβασης. Επίσης, μια σειρά ζητήματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει ένας οξύδωτος ανταγωνισμός. Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, που έχει επίπτωση. Τρίτον, ότι προσανατολίζεται το μοντέλο, ας το πούμε έτσι, το αναπτυξιακό στην εξωστρέφεια. Αποτελεί και αυτό μια επίπτωση της ακρίβειας των τιμών. Γιατί ακριβώς άλλοι κράτη δεν υποβαθμίζονται και προσφεύγουμε στις εισαγωγές. Και δεύτερον, για να πουληθούν σε ανταγωνιστικές τιμές τα εμπορεύματά μας στο εξωτερικό, στη χώρα μας πουλούνται πιο ακριβά για να καλύψουν τη ζημιά. Άρα, κύριε Καραθανασόπουλε, για σας η λύση ποια είναι? Γιατί ακούω τις διαπιστώσεις σας, συμφωνώ με κάποιες από αυτές, αλλά η λύση ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Ποια είναι η λύση? Ακριβώς γιατί, επειδή ακριβώς η ακρίβεια δεν είναι μόνο σήματο, σχετίζεται και με το επίπεδο διαβίωσης, με τα εισοδήματα, με τους μισθούς, με τις συντάξεις, τα οποία τσακίστηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εξακολουθούν να παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Μιλάμε αφενός με διαγενές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μιλάμε ταυτόχρονα και για κατάργηση, όχι απλά για μείωση του ΦΠΑ, για κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ και του υλικοφόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην ενέργεια και βεβαίως να διαμορφωθούν αυτές οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να υπάρχει, για παράδειγμα, στην ενέργεια ένα πιο φθηνό ενεργειακό μείγμα, να αξιοποιηθούν οι εγχώριες πηγές, να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης, πηγαίνοντας κόντρα τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα, και γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία στην απεργία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. 9 του μηνός, γεσέ αδεδί, είναι δηλαδή μια καθολική απεργία. Εκτιμάται ότι θα έχει τη συμμετοχή που βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Γαλλία. Προσέξτε, η προσπάθεια την οποία κάνει το ΚΚΕ, και όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι ακριβώς να πάρει την υπόθεση της υπεράσπισης του βιωτικού του επίπεδου και των δικαιωμάτων ο λαός στα χέρια του. Και να μην περιμένει από τους όποιους επίδοξους σωτήρες, είτε σήμερα είναι η κυβέρνηση, η σημερινή, είτε αύριο είναι κάποια άλλη κυβέρνηση. Γιατί αν δεν παλέψει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τότε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι οι προϋποθέσεις βελτίωση της θέσης εξανεμίζονται,
για να πούμε ότι θα ζούμε, θα πηγαίνουμε το κακό στο χειρότερο. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει σταθμό η απεργία της 9ης του Νοέμβρη. Παίρνουμε μέτρα και επιτυχίες και περιφρούρηση της απεργίας και λέμε ότι πρέπει να συνεχίσει και να αποκτήσει όλο ένα και πιο μαζικά και πιο πανελλαδικά χαρακτηριστικά ο συντονισμός της πάλης των εργαζόμενων με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που και αυτά βιώνουν το δικό τους Βολγοτά. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, πριν κλείσουμε, θέλω και τη δική σας εκτίμηση. Γιατί το Κουκουέ εγκαίρως είπε ότι εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κανέναν, απαντώντας έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ που στην αρχή σας ενέταξε σε αυτό το μπλοκ με το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25. Άρα, εσείς λοιπόν το έχετε αποσαφηνίσει σε όλους τους τόνους και τώρα και στο παρελθόν ότι δεν θα συνεργαστείτε. Θέλω να μου πείτε τι βλέπετε για αυτές τις εκλογές, γιατί δεν είναι πια και τόσο μακριά. Σε 6 μήνες, σε 7, θα πάμε στις κάλπες. Βεβαίως, βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και επειδή ακριβώς είναι και αυτή παρατεταμένη σχετικά εκλογική περίοδος, εμείς λέμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να δείξει, να κρατήσει στάση αναμονής. Για το πότε θα γίνουν εκλογές, ποιες θα είναι τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά να προετοιμάσει το έδαφος, ούτως ώστε τα εκλογικά αποτελέσματα να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και τι σημαίνει αυτό? Εμείς λέμε ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι προδιαγεγραμμένο, ανεξάρτητα ποιο θα είναι αυτό. Και ποιοι καθορίζουν το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης? Το καθορίζει ότι τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ αποδέχονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνει το κέλυφος των συνολικότερων πολιτικών οι οποίες εξειδικεύονται στη χώρα μας. Ένα το κρατούμενο. Και εφόσον αυτή η πολιτική είναι βαθύτατα εχθρική για τις λαϊκές ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού, άρα η προσαρμογή σε αυτή την πολιτική θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις. Δεύτερον, την καθορίζει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Όταν η χώρα μας λοιπόν μετατρέπεται σε ορμητήριο των αμερικανικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, τότε οι επιπτώσεις από αυτούς τους ανταγωνισμούς θα είναι πολύ πιο σοβαρές στη χώρα μας. Και τα άλλα κόμματα δεν διαφωνούν με αυτό το σχεδιασμό, όπως επίσης και με την ενδυνάμωση της στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που σου καθορίζουν τις πολιτικές για τα επόμενα χρόνια, τότε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η όποια παραλλαγή κυβέρνηση και αν βγει θα χορεύει σε αυτούς τους ρυθμούς. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει, αυτό τονίζει το ΚΚΕ, ότι να δυσκολέψουμε το έργο των κυβερνητικών πολιτικών τα επόμενα χρόνια, και για να δυσκολευτεί αυτό το αντιλαϊκό έργο, το εχθρικό για τις ανάγκες του λαού έργο, χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό κίνημα. Και επειδή μόνο το ΚΚΕ έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού και τον καλεί να γίνει πρωταγωνιστής, χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι στον...